μα. Σωστά. Λοιπόν, θα ασχοληθείτε εκτενέστερα λοιπόν με τα οικονομικά σας. Είναι μια καλή περίοδος για να τα βάλετε σε μια τάξη, ώστε να λίγο έτσι να αποσυμπιεστείτε κι εσείς, να μην νιώθετε αυτή την μεγάλη ένταση, την πίεση σε σχέση με τα οικονομικά. Μια πολύ καλή περίοδος που εκτείνεται για αυτό το κομμάτι μέχρι τις 21 χοντρικά Μαΐου. Κοιτάξτε τι υποφελείς διακανονισμούς μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να γλιτώσετε χρήματα που πάγει έξοδα. Γενικά μπείτε σε μια διαδικασία να τα δείτε όλα αυτά με ένα πρακτικό τρόπο και μεθοδικό. Γιατί ο Ερμής, τον Ταύρο, αυτό σας καλεί να κάνετε και νομίζω ότι μια χαρά μπορούν να πάνε τα πράγματα. Τώρα, η αυριανή μέρα είναι μια περίεργη μέρα, είναι λίγο πιο δύσκολη και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις, τις οικογενειακές, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει να είστε λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί αύριο. Θα τα πούμε όμως και αύριο το πρωί, γιατί έχουμε αυτή την όψη Αφροδίτης Κρόνου. Αν έχετε να κάνετε μια συζήτηση που χρειάζεστε να έχετε έτσι μια μεγαλύτερη εύνοια, προσπαθήστε καλύτερα να τη βάλετε από την Πέμπτη και μετά, και κυρίως την Πέμπτη που είναι μια πολύ καλή μέρα με το τρίγωνο Αφροδίτης Δία, και μην βιαστείτε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία την αυριανή μέρα. Είτε αφορά αυτό μια σχέση οικογενειακή, είτε μπορεί να αφορά μια ερωτική σχέση, ακόμα και μια επαγγελματική σχέση. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Ο Ερμής περνά απέναντί σας, είναι ακριβώς μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις, γάμο, συνεργασίες. Για αυτές τις σχέσεις τέλος πάντων θα μιλήσετε μέσα στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες εβδομάδες. Με αυτές θα ασχοληθείτε περισσότερο. Οι σχέσεις είναι η προτεραιότητά σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καλός ή κακός, εφόσον ο ήλιος είναι ακριβώς μέσα σε αυτόν τον τομέα. Και είπαμε ότι τώρα μπαίνει και ο Ερμής από απόψε. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιους από εσάς, ότι μπορεί μέσα στο επόμενο διάστημα να κάνετε συζητήσεις και για επαγγελματικές συνεργασίες, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, μπορεί φυσικά να συζητάτε και για θέματα που αφορούν τις προσωπικές σας σχέσεις. Και για εσάς η αυριανή μέρα θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως με άτομα από το επαγγελματικό περιβάλλον, που συναναστρέφεστε δηλαδή καθημερινά με συνεργάτες. Δεν είναι ακριβώς η καλύτερη μέρα η αυριανή για να κάνετε συζητήσεις. Αφήστε καλύτερα και εσείς από την Πέμπτη και μετά ό,τι είναι να το διαπραγματευτείτε. Δεν είναι πολύ καλή μέρα και για οικονομικά επίσης η αυριανή, οπότε προσέξτε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μια κακή εβδομάδα, είναι μια απαιτητική εβδομάδα για εσάς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, με εξαίρεση την αυριανή μέρα που είπαμε ότι είναι λίγο πιο έτσι περίεργη, αλλά δεν είναι μόνο για σας, είναι σχεδόν για τους περισσότερους. Πάμε να δούμε τοξότες. Μπράβο σου. Για τους τοξότες, η καθημερινότητα της δουλειάς από τη μία πλευρά με τον Ερμή στον Ταύρο είναι αυτή που θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο μαζί της. Θα πρέπει να γίνετε κι εσείς πιο συγκεκριμένοι στα πλάνα που έχετε, να τα βάλετε. Δηλαδή από το να μείνουν απλά ιδέες τις οποίες κλωφογυρίζετε μέσα στο κεφάλι σας και δεν μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε μια αρχή, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή, ξεκινώντας από απόψε, να βάλετε μερικά πράγματα σε εφαρμογή, να ξεκινήσετε κάτι, ειδικά αν έχετε στο μυαλό σας κάτι επαγγελματικό. Πέρα από αυτό, είναι μια καλή περίοδος για να βάλετε σε μια τάξη και θέματα που αφορούν την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα check-up, είτε μπορεί να σημαίνει ένα έλεγχο γενικότερα στην υγεία, είτε μπορεί να σημαίνει να ασχοληθείτε περισσότερο με τη διατροφή, με την άσκηση, ό,τι τέλος πάντων πρέπει να κάνετε για να νιώθετε καλύτερα. Η γεννημένη το τρίτο δεκαήμερο σε μια πιο πιεστική φάση αυτή εδώ πέρα την περίοδο μέχρι τις 15 Μαΐου, ο Άρης ακριβώς απέναντί σας, πολλές οι απαιτήσεις από τους άλλους, εξακολουθούν οι απαιτήσεις δηλαδή, και οι λογικές και οι παράλογες, μέχρι τις 15 Μαΐου λοιπόν, μία περίοδος που έχει και μεγαλύτερη ένταση και λόγους να εκνευρίζεστε αρκετούς, και μία περίοδος που πρέπει να είστε πιο ψύχρεμοι σε όλα τα θέματα οι τοξότες.
Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Από απόψε το βράδυ, μπαίνοντας ο Ερμής στον Ταύρο, είναι ένα βοηθητικό στοιχείο για να αναζωογονηθεί και το κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους άλλους, να επικοινωνήσετε καλύτερα τις ιδέες σας, να συζητήσετε, να κάνετε τις επαφές που πρέπει και σε προσωπικό επίπεδο επίσης μπορούν να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αύριο θα πρέπει να προσέξετε, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαφές σας με τους άλλους, είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές. Γελάω με το Λάμπρο που γελάει και κάνει μορφασμούς. Λοιπόν, έχετε πολύ καλύτερες μέρες από την Πέμπτη και μετά, αν θέλετε τέλος πάντων να κάνετε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Μην βιαστείτε να τις κάνετε την αυριανή μέρα που είναι πιο περίπλοκη. Σε γενικές γραμμές όμως, είναι μια καλή περίοδος, κυρίως για το... για τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε, γιατί μπορεί να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα μέχρι τις 21 Μαΐου. Και μπράβο μας και συγχαρητήρια, Λάμπρο, και όλοι εγώ, κύριε, εκεί πέρα, να ενωθούμε. Και πάμε να δούμε υδροχώους, θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι ως ακίνητο, και να βρουν λύσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, πιο προσεκτικά, λίγο πιο μεθοδικά. Μπορεί να υπάρχουν θέματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και αφορούν είτε κάποιο πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε το σπίτι σαν ακίνητο ή την ακίνητη περιουσία σας. Παίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Όμως είναι και μια περίοδος, αν το κοιτάξετε όλο αυτό με περισσότερη προσοχή και με περισσότερη μεθοδικότητα, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να έχετε σμαρ. Μέχρι τις 15 εξάλλου Μαΐου υπάρχει ο Δήμος που αποτελεί ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, είναι βοηθητικός δηλαδή για όλα όσα θέλετε να κάνετε. Και για σας καλύτερες μέρες αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη κυρίως και Παρασκευή, γενικά από την Πέμπτη και μετά, οι πρώτες μέρες είναι λίγο πιο περίπλοκες. Και πάμε τους αγαπημένους. Θεής. Φυσικά την αγάπη μας, πολύ τα σέβη μας. Αγαπημένη. Λοιπόν, που αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα και με την καινούργια θέση του Ερμή στον Ταύρο, νομίζω ότι μπορείτε κι εσείς να σημειώσετε περισσότερη πρόοδο. Είναι μια πολύ βοηθητική θέση, γιατί όταν δουλεύει καλύτερα το μυαλό, δουλεύει καλύτερα το κομμάτι της επικοινωνίας, νομίζω τα πράγματα μόνο πιο εύκολα μπορούν να γίνουν στην καθημερινότητά σας. Πιο παραγωγική λοιπόν κι εσείς μέσα αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα και γενικά το διάστημα μέχρι 21 Μαΐου που έχει πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές με άλλους, είτε για επαγγελματικά θέματα, είτε για όσους μπορεί να είναι σε φάση σπουδών, για τα θέματα των σπουδών σας, ή μπορεί να περνάτε ίσως και κάποιες εξετάσεις αυτήν την περίοδο. Γενικά είναι μια πιο πιεστική σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς, αλλά το μυαλό λειτουργεί καλύτερα, η κρίση σας πιο αντικειμενική και νομίζω και με λιγότερα προβλήματα. Μόνο οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου θέλουν μια προσοχή αυτή εδώ πέρα την περίοδο και μέχρι τις 15, χοντρικά για ένα δεκαήμερο ακόμα δηλαδή, γιατί ο Άρης είναι στις δικές σας μοίρες κόντρα, άρα θέλει προσοχή, σχέσεις, υγεία, το σπίτι, οικογένεια, επαγγελματικά.